είναι πιο δυνατός. Αξιοποίησαν το ναυάγιο για να ναυαγήσουν το debate των πολιτικών αρχηγών. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή φοβάται το διάλογο πάνω σε προγράμματα. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας λέει πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιηθούν και δεν λέει, κρύβει πράγματα που έχουν σχέδιο να υλοποιηθούν. Το δικό μας σχέδιο βάζει σε προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Δεν κάνει διακρίσεις απέναντι σε ανθρώπους. Ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε την αλαζονία και την έπαρση μιας δεξιάς από τα πολύ παλιά. Και την είδαμε αυτή την αλαζονία και την έπαρση χαρακτηριστικά, θα έλεγα, στις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη στη Θράκη, όπου απευθύνθηκε με τρόπο εκβιαστικό στην μουσουλμανική μειονότητα, λέγοντας αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους, προσέξτε καλά, εμείς θέλουμε την επόμενη μέρα όλος ο κάρτης να είναι μπλε. Αν υπάρχει χρώμα διαφορετικό στο κάρτη και είστε εσείς αυτοί που ευθύνεστε, θα περάσετε δύσκολα. Ήταν ένα μήνυμα που πήγαινε αύριο στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, στους ταξιδίδες, στους εργαζόμενους στον τουρισμό, στους αγρότες, σε όλους όσοι αύριο θα θελήσουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν αυτά που τους αξίζουν, μια καλύτερη ζωή. Θα περάσετε δύσκολα. Αυτό είναι το μήνυμα. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι η επόμενη μέρα θα είναι πράγματι δύσκολη για τη δημοκρατία και για την κοινωνία, αν υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Αν δηλαδή δημιουργηθεί ένα καθεστώς, αν προχωρήσει η ορφανοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Ο κ. Μητσοτάκης θαυμάζει τον κ. Όρμπαν. Τον θαυμάζει διότι ακολούθησε πρακτικές του. Πρακτικές του και σε σχέση με το μεταναστευτικό και σε σχέση με το κράτος δικαίου. Χρησιμοποίησε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για να ακούει τους πολιτικούς, τους αντιπάλους, τους υπουργούς, του ακόμα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και τώρα θέλει να εξαφανίσει τους αντιπάλους του. Θέλει να δημιουργήσει συνθήκες μονοκρατορίας. Αυτό είναι το κεράσι που χάθηκε. Από πέρσι ο ΕΛΓΑ δεν μας πλήρωσε ακόμα. Έχω 11.500 και λέω τους κυβερνητικούς και με λένε μετά τις εκλογές. Δεν μπορώ να καλλιεργήσω, δεν μπορώ να πάρω εργάτες. Είναι ντροπή για αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα. Είναι ντροπή. Απόγνωση είναι να φύγω από την Ελλάδα. Τόσο πολύ. Δεν έχω να πληρώσω. Λυπάζουμε τα φάρμακα, είμαστε εξαθλειωμένοι. Απαξίωση του αγρότη. Τελείωσαμε. Παρατημένα χωράφια. Σε ένα-δύο χρόνια δεν θα υπάρχει ΕΛΓΑ, γιατί θα έχουμε φύγει όλοι. Έχουμε βάλει λεφτά για λιπάσματα, για φάρμακα, κόπο, υδρότα, μεροκάματα έχουμε πληρώσει και θα χάσουμε όλα τα ροδάκια. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες. Από τους λίγους κλάδους που έχουν τόσο σημαντική δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο, ποιοτικό το προϊόν. Και έχει μέλλον, έχει προοπτική, είναι μια αγορά που συνεχίζει να αυξάνεται σε διεθνές επίπεδο, εγώ λέω, και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, ας πούμε, να στηριχθεί και να βρούμε τον τρόπο να στηριχθούν και νέοι αμπελουργοί οι οποίοι θέλουν να μπουν στο επάγγελμα. Καλούμε, παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε, να ενισχύσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποφασιστικά στις 25 του Ιούνιου. Για να ανατρέψουμε αυτόν τον συσχετισμό. Θα παλέψουμε να ανατρέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να υπάρχει την επόμενη μέρα κάποιος που θα μπορεί να κοιτάει στα μάτια τον ανεξέλεγκτη, την ασύμπτωτη δεξιά και να στηρίζει τους αγώνες της κοινωνίας για δημοκρατία, για προκοπή, για κοινωνική δικαιοσύνη.